άκουσα να παίρνει όλη την ευθύνη η Αττική Οδός. Η Αττική Οδός έχει ευθύνη. Και η ευθύνη της Αττικής Οδού, την οποία την έχει αναλάβει κάποια εταιρεία, δεν πάβει να επιμερίζεται και στην κάθε κυβέρνηση που δίνει το έργο και που πρέπει να λέει. Λοιπόν, δεν είναι όμως η Αττική Οδός. Είναι η Μεσογείο. Είναι έτσι. Όλοι οι δρόμοι που Παραθώνος, η Μεσογείο, η Κηφισίας, η Κατεχάκη. Ναι, δηλαδή, ναι. Η βασική κόμβη. Έτσι. Άρα, δεν υπήρχε καμία προετοιμασία. Μετά ακούω να κατηγορείται η περιφέρεια. Είδα τον περιφερειάρχη να τραβάει όπως γενικότερα η περιφέρεια. Μετά υπήρχαν οι δήμοι γιατί δεν προβλέψανε μερικά πράγματα. Ήτανε και η ΕΜΗ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πώς καταμεριζόντουσαν οι ευθύνες. Ότι δεν βρήκαν ακριβώς την ώρα 10.30 και είπανε μία. Θέλω να πω ότι όταν αντί να... Δηλαδή, συγγνώμη αυτή του Πρωθυπουργού, που είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τον Πρωθυπουργό να λέει συγγνώμη. Η πολιτική ευθύνη είναι δικιά μου. Αλλά όχι να γίνεται ένας επιμερισμός και να δακτυλοδεικτούνται υπεύθυνοι, οι οποίοι τελικά συσσωρεύονται και ξαναγυρνάνε πάνω του. Η ευθύνη είναι ότι ζούμε αυτή την εποχή σε ένα κράτος που ορίζεται και ονομάζεται επιτελικό και στην ουσία είναι ένα παράλυτο κράτος. Εγώ έμεινα, ο οποίος ήμουν τυχερός, γιατί θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Σωστά. Είδα μία νταλίκα στριβογυρισμένη, γύρισα πίσω. Και μάλιστα σκέφτηκα να έρθω εδώ. Αλλά ήμουν αξίριστος. Και λέω, θα πάω 10.30-11, αξίριστος, να ξυριστώ, να βγω, άσε να μην πάω. Θα τράβαγα δηλαδή τα ίδια, που θέλω φάρμακα, πού. Πήγα σπίτι και ανταυτού μου κόπηκε το ρεύμα για 14 ώρες. Δύσκολο πράγμα, γιατί έχω πάει τώρα στο σπίτι. Δεν έχω τα μέσα. Και κρύο κιόλας. Ναι, πολύ δύσκολο. Και νόμιζα ότι είμαι από τους ανθρώπους που υποφέρει. Ξέρετε κάτι, είμαι προνομιούχος. Εννοείται, εννοείται. Διότι κόπηκε το ρεύμα, τώρα πήρα τη φίλη μου την Ελευθερία την Κεφαλά. Δουλεύει σε εμάς. Ναι, ναι. Τέταρτη μέρα. Δεν έχει ρεύμα. Με παιδί μικρό. Περιοχές δεν έχουν ρεύμα μέχρι χτες. Και λέω, αυτή η ΔΔΕ, η οποία σαν διευθυντάδες... Ήλια σπιτικά δεν έχουν ρεύμα σαν διευθυντάδες, ακόμα. Με την τελευταία εκτίμηση ακόμα. Ναι, σαν διευθυντάδες μας ζητούν χρήματα για το ρεύμα που χρειάζεται να κάνεις άλλη μια δουλειά. Και οι τεχνικοί είναι ήρωες. Νύχτα προσπαθούσαν κάτω από... Αλλά οι από πάνω έχουν ένα σύστημα. Ιδίως τέτοιο. Οι εναερίτες. Οι εναερίτες. Είναι, όπως είπα για το στρατό, είναι ήρωες. Αλλά το όλο σύστημα είναι σύστημα εισπρακτικό, γιατί είναι σαθρό όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι επιτελικό κράτος, είναι παράλληλο κράτος και είμαστε θύματα αυτού του κράτους. Και το πληρώνουμε με το σώμα μας, με την ψυχή μας, με τα λεφτά μας, με τις διώξεις που δεχόμαστε από ένα κράτος το οποίο δεν συμπαρίσταται στον πολίτη. Είναι εχθρικό, το βιώνουμε στο πετσί μας. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται. Ανεπίτρεπτο. Πάμε πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αντρέα, με έχεις όλα τα δίκια. Τι να πούμε.